Θετικός είναι ο απολογισμός του καλοκαιριού, όπως δήλωσαν στην κάμερα του Σέντερ επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης και των καταστημάτων τουριστικών ειδών. Παρόλο που βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη, τουρίστες ακόμη περπατούν στους δρόμους της Καβάλας, κυρίως μέσω των κρουαζιερόπλοιων που δένουν το τελευταίο διάστημα στο λιμάνι Απόστολος Παύλος. Ο τουρισμός της πόλης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από ξένους επισκέπτες, κυρίως από τα Βαλκάνια, καθώς οι ελληνικές οικογένειες που κάνουν τις διακοπές τους στην περιοχή είναι λίγες. Ακόμη, αυτή την περίοδο, με τον ερχομό πρωτοετών αλλά και την επιστροφή όλων των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστήμιου, οι επιχειρηματίες ευελπιστούν στην αύξηση του τζίρου, καθώς οι νέοι πραγματοποιούν περισσότερες εξόδους. Το φετινό καλοκαίρι, σε γενικές γραμμές, ήταν παραπάνω από ικανοποιητικό. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, κυρίως Βαλκάνιων και Τούρκων. Γενικότερα, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το πώς κύλησε η τουριστική περίοδο φέτος. Βέβαια, κάνοντας ένα απολογισμό, κοιτάμε τα συν και τα πλην και κοιτάμε ποια είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ώστε να ανταπεξέλθουμε στο να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Ναι, μεν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους τοπικούς φορείς ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά η πόλη μας, αλλά από εκεί και πέρα δεν πάβουν να υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποια χρόνια, κάποια καινούρια, τα οποία κάποια στιγμή καλό θα ήταν να μπουν στην ατζέντα και να λυθούν. Και ξέρετε, η λύση σε αυτά τα προβλήματα πρέπει να είναι σχετικά σύντομη. Δεν μπορεί να είναι κάτι μακροχρόνιο, δεν μπορεί να είναι κάτι που θα κοιτάξουμε να λύσουμε μετά από 5-6 χρόνια. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τόσο εμείς σαν χώρος, όσο και οι περισσότεροι επαγγελματίες στην περιοχή μας, είναι αυτό της εξέβρεσης προσωπικού. Υπάρχει πολύ μεγάλη. Δεν υπάρχει προσωπικό για να δουλέψει στα καταστήματα της εστίασης και στον χώρο της κουζίνας και στον χώρο του σέρβις. Και αυτό είναι κάτι που ξεκίνησε από την πανδημία και μέχρι τώρα δεν έχει λυθεί. Δεν ξέρουμε πώς θα συνεχίσουμε στο μέλλον, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρούμε προσωπικό. Σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Σίγουρα είναι καλύτερο στην προσέλευση του κόσμου. Από την άλλη όμως, η αγοραστική δύναμη του κόσμου που είχε έρθει στην περιοχή μας δεν νομίζουμε ότι ήταν το ίδιο έντονη όπως πέρσι. Εκτιμώ ότι αυτή η οικονομική, δεν θα το πω κρίση, η αύξηση των τιμών των προϊόντων που γίνεται σε παγκόσμιο φαινόμενο μετά και το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία έχει επηρεάσει την αγοραστική δύναμη του κόσμου που έρχεται στα μέρη μας και θέλει να ξοδέψει κάποια χρήματα. Με απλά λόγια, δεν ξοδέψαν φέτος τα ίδια χρήματα με πέρσι. Από εκεί και πέρα όμως εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που είχαμε αυτόν τον κόσμο και μπορέσαμε να τον εξυπηρετήσουμε. Κοιτάξτε, λίγο πολύ, ναι βέβαια βλέπουμε ελληνικές οικογένειες, απλά ξέρετε η κατάσταση, η αγοραστική δύναμη και μιας ελληνικής οικογένειας λίγο πολύ είναι η ίδια με αυτή που συναντάμε από κάποιον Βαλκάνιο. Λίγο πολύ όλοι έχουν μειώσει τα χρήματα που θα ξοδέψουν. Όχι γιατί δεν θέλουν, απλά γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν και φυσικά πρέπει να κοιτάξουν και λίγο προς το μέλλον τι θα κάνουν. Ναι, μεν θα κάνουν διακοπές, ναι, μεν θα βγουν σε μια ταβέρνα, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουν τι θα κάνουν και το χειμώνα με τα φροντιστήρια, με τον ρουχισμό και όλα τα έξοδα που έχει μια οικογένεια για το χειμώνα. Νομίζω ότι οι φοιτητές σε μεγάλο βαθμό στηρίζουν τα μαγαζιά της πόλης μας. Βέβαια, ένας φοιτητής δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ξοδέψει τα ίδια χρήματα και απολύτως φυσιολογικό με κάποιον που είναι οικογενειάρχης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια, εκτιμώ, μείωση στην ικανότητα των φοιτητών γιατί είναι κοινό το πρόβλημα. Νομίζω ότι ναι, τα παιδιά μας στηρίζουν όσο μπορούν. Είχαμε μια καλή χρονιά φέτος με αρκετό κόσμο. Εντάξει, λίγο δύσκολος κόσμος, αλλά εντάξει, αυτόν έχουμε, με αυτόν θα δουλέψουμε. Γενικά, είμαστε, σαν επαγγελματίες, είμαστε ευχαριστημένοι. Ήταν μια καλή σεζόν. Ναι, είναι πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Μπορώ να πω και σε κάποιους μήνες ήταν και καλύτερα από πέρσι. Αυτό είναι το άσχημο. Είχαμε πολύ λίγες ελληνικές οικογένειες, δηλαδή το 95% ήταν ξένοι. Συνήθως οι φοιτητές, δεν δουλεύουμε με φοιτητές, γιατί και ο φοιτητής τι να πάρει, τουριστικά ήδη. Εντάξει, ίσως όταν φύγει πάει πίσω στο τόπο του, ίσως πάρει κάτι αναμνηστικό, αλλά με φοιτητές γενικά εμείς δεν πολύ δουλεύουμε. Όχι, ακόμα κρατάει, δηλαδή είχαν και μια γιορτή βούλγαρη τελευταία μέχρι το Σαββατοκύριακο και ακόμα υπάρχει, αν κρατήσει και ο καιρός, πιστεύω ότι θα πάει λίγο ακόμα.